Δεν μπορώ να πω για το κεντρικό επιμελητήριο, καθώς δεν είμαι ο καθήλυν αρμόδιος για να απολογηθώ. Σε τοπικό όμως επίπεδο, είχαμε και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Θα σας πω μόνο ότι ήμασταν εκεί όταν μας καλέσανε για τις πυρκαγιές της Βιάνου, του Μύρτου, της Μύρης και στο Τιμπάκι, και μέσα από τις δικές μας παρεμβάσεις και την άμεση βέβαια ανταπόκριση της περιφέρειας, δεν είχαμε πλημμύρες μετά, δηλαδή τις χειμερινές περιόδους, και βέβαια κηρυχθήκανε και μέσα από τις δικές μας, μέσα από τα δικά μας προτάσεις και τη δική μας καταγραφή, κηρυχθήκαν οι περιοχές ως πυρόπληκτες. Από την άλλη και στους σεισμούς ήμασταν παρόντες σε όλα τα σχολεία τα οποία είχαν πρόβλημα και πήγαμε και τα ελέγξαμε, και το 11ο Γενικό Λύκειο εδώ στο Ηράκλειο, και το πρώτο γυμνάσιο στην Ιερά Πέτρα, και το δημοτικό στη Γαλλιά, το οποίο μάλιστα το κρίναμε και ως επικίνδυνο και ακατάλληλο, και αναγκαστήκανε να μεταφερθούν τα παιδιά σε άλλα σχολεία, και στα σχολεία της Ακαδημίας. Εμπλοκή θέλετε να πείτε με την πολιτική προστασία. Ακριβώς. Πήγαμε σε σχολεία και κάναμε μαθήματα για τους σεισμούς σε όποια σχολεία, είτε δημοτικά είτε νηπιαγωγεία, μας καλέσανε. Πήγαμε και κάναμε μάθημα στα παιδιά για τους σεισμούς. Βοηθήσαμε τους δασκάλους στο να κάνουν και να καταστρώσουν τα σχέδια διαφυγής και που θα πρέπει, τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και πού θα πρέπει να μαζευτούν στο σχολείο τους, σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία κρίναμε εμείς ότι είναι τα ασφαλέστερα μετά το σεισμό. Δημιουργήσαμε μέντορες μηχανικούς, τους οποίους διαθέσαμε στα λύκεια και του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ώστε να καθοδηγήσουν στα παιδιά και να τους εξηγήσουν τι είναι το επάγγελμα του μηχανικού, καθώς γνωρίζετε ότι είναι από τις σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση. Και είχαμε πάρα πολλές τέτοιες δραστηριότητες, όπως για τα αυθαίρετα. Συναντηθήκαμε δύο φορές με τον αναπληρωτή υπουργό. Έχουμε στέλεχό μας, το οποίο μας το έχει ζητήσει ο ίδιος ο υπουργός, στη συντακτική ομάδα του νέου νόμου. Έχουμε απαντήσει σε 6.000 απαντήσεις σε μηχανικούς και πολίτες για τα αυθαίρετα. Προετοιμάσαμε και υποβάλαμε το φάκελο για την σπιρναλόγα, έτσι ώστε να ενταχθεί στην UNESCO. Πραγματικά το επιμελητήριο λειτουργήσε και λειτουργεί, και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ο επίσημος σύμβουλος της πολιτείας. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση και με την περιφέρεια, ώστε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση για την αντιμετώπιση των καταστροφών, να τους καταστρώσουμε το σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς γνωρίζουμε ότι είμαστε σε μια περιοχή που χτυπάται έντονα, κλείδεται έντονα από την κλιματική αλλαγή, αλλά και συχνά πυκνά και από σεισμούς. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα, πάρα πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είχαμε περίπου 128 παρεμβάσεις σε τοπικούς ΟΤΑ, Α και Β βαθμούς και σε Υπουργεία. Στο ασφαλιστικό ήμουν ο μόνος πρόεδρος περιφερειακού τμήματος που συναντήθηκε με τους τρεις υπουργούς. Τους δύο υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για εμάς, τον Υπουργό Υποδομών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, αλλά και με τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, που ήταν υπεύθυνος για το ασφαλιστικό, άσχετα αν καταφέραμε να τους πείσουμε ή όχι. Παρ' όλα αυτά, η παρεμβατικότητά μας ήταν εκεί και ήταν ισχυρή. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι η εμπλοκή σας, τουλάχιστον για την προηγούμενη θητεία, κύλησε έτσι όπως τη θέλετε και με τους ρυθμούς που θα θέλατε, κύριε Χαρονίτη? Κύλησε πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, και σε αυτό βέβαια βοήθησε και η εμπλοκή αρκετών μηχανικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε κέρυες θέσεις και πόστα, είτε ως δήμαρχοι, είτε ως περιφερειακή σύμβουλη, ή αντιπεριφερειάρχες, ή αντιδήμαρχοι, σε διάφορους δημάρχους. Μάλιστα. Ποια είναι η πρόκληση που έχετε μπροστά σας για τον κόσμο που σας ακούει, διότι λίγο πολύ ο απολογισμός σε καθημερινή βάση γίνεται και κάθε χρονιά γίνεται, δεν το συζητάμε, και γνωρίζουν και οι συνάδελφοί σας και εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να σας δώσουν ή όχι την ψήφο τους και να επιλέξουν αυτούς τους οποίους επιθυμούν για να λάβουν για άλλη μια φορά τη διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε μπροστά σας ποια είναι?
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε το επιμελητήριο να έχει ανοιχτούς ορίζοντες και εξωστρέφεια, να είναι το σημείο συνάντησης και αρρωγής για τους μηχανικούς, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες ειδικότητες που μαστίζονται περισσότερο από όλους από την κρίση, να καταφέρουμε να κάνουμε το ΤΕΕ επιτέλους φορέα υποστήριξης των μηχανικών για επενδυτικά προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να τους καθοδηγούμε και να τους δίνουμε πολύτιμες συμβουλές, καθώς οι μηχανικοί που είναι και στις υπηρεσίες που τα διαχειρίζονται αυτά είναι μέλη μας και είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που έχω βάλει για την επόμενη περίοδο. Είναι βέβαια η αναβάθμιση του επιστημονικού και παραγωγικού ρόλου των μηχανικών, να καταφέρουμε να κρατήσουμε το ΤΕΕ ανοιχτό, καθώς για να σας δώσω να καταλάβετε περνάμε μια πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη περίοδο, όπου ένα παράδειγμα θα σας δώσω, το 2013 που ήταν δηλαδή η τελευταία χρονιά πριν αναλάβω πρόεδρος, η επιχορήγηση που είχαμε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ήταν της τάξης των 210.000 ευρώ. Η επιχορήγηση που έλαβα σε όλη μου τη θητεία, σε όλη μου τη θητεία, το ξαναλέω αυτό, δηλαδή από το 2014 μέχρι και το 2016, είναι της τάξης των 143.000 ευρώ, δηλαδή 68% λιγότερα από μίας χρονιάς χρηματοδότησης, ήταν όλη η χρηματοδότηση που είχαμε σαν τεχνικό επιμελητήριο. Και παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα εξτρέ της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουμε, παρέλαβα 31 πρώτου του 2014 73.500 περίπου χιλιάδες ευρώ από θεματικό και έχω καταφέρει και το έχω ανεβάσει στα 204.500 ευρώ. Κάνετε αμέσως και τον απολογισμό της προηγούμενης θητείας σας για να ξέρουν οι συνάδελφοί σας. Είστε ικανοποιημένοι, αναφέρατε μια σειρά από δράσεις για να το θέσω διαφορετικά, εκεί όπου προσπαθήσατε, τα καταφέρετε να παρέμβετε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα έργα, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και αν υπήρξαν σκόπελοι σε ό,τι έχει να κάνει με έργα για τα οποία δεν μπορέσατε να τους ξεπεράσετε και να πάτε ένα βήμα πιο μπροστά, κύριε Χαρονίτη, και είναι το τελευταίο ερώτημα. Δυστυχώς οι σκόπελοι πάντοτε υπήρξαν και δυστυχώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Καθώς ενώ προσπαθήσαμε πάρα πολύ να έχουμε όλους τους μηχανικούς από όλες τις παρατάξεις ενεργούς, δυστυχώς κάποιοι αποφασίσανε να κρατήσουν καθαρά αντιπολιτευτική στάση μέσα στο επιμελητήριο και να μην δώσουν όραμα και ελπίδα στους μηχανικούς και στα έργα για να παραμείνουν στην Ελλάδα, να σταματήσει το brain drain και να σταματήσουν οι διαγραφές των μηχανικών από το επιμελητήριο. Προσπαθώντας με κάθε τρόπο και να μειώσουν το έργο του επιμελητηρίου αλλά και να βάλουν σκοπέλους σε διάφορα έργα τα οποία προσπαθήσαμε να συνδράμουμε την τοπική αυτοδιοίκηση να τα προχωρήσει για να μην φανεί επιτυχημένη η προηγούμενη θητεία. Στο διαδικαστικό, πείτε μας για την Κυριακή 20 του μήνα. Την Κυριακή 20 του μήνα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο τεχνικό επιμελητήριο στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών, στο σπίτι των μηχανικών, θα λειτουργήσουν 5 εκλογικά τμήματα για το νομό Ηρακλείου και στην περιφερειακή ενότητα στο Λασίθι, στην παλιά νομαρχία, θα λειτουργήσει ένα τμήμα τις ίδιες ώρες για τους μηχανικούς του Λασιθίου.